Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των σχέσεών της με την Ρωσία ανέπτυξε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέπ Μπορέλ. Ο τελευταίος ξεκαθάρισε ότι η επιθυμία είναι να υπάρχουν πιο στέρεες βάσεις, αλλά προειδοποίησε ότι χειροτερεύουν οι διάβλοι με την Μόσχα. Σε έκθεσή του προς Ευρωπαίους ηγέτες, επισημαίνει ότι η Ρωσία μπορεί να παραμένει ο μεγάλος γείτονας Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικός παγκόσμιος ηγέτης, αλλά επισημαίνει ότι η επιθετικότητα της ρωσικής κυβέρνησης έχει δημιουργήσει ζητήματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιμετωπίσει με ενότητα, αλλά και χωρίς να παραβιάσει τις βασικές αξιακές αρχές της. Η κοινή επικοινωνία σήμερα απαιτεί ταυτόχρονα να κάνουμε πίσω, να περιορίσουμε, αλλά και να δεσμευόμαστε και να συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία με αυτή τη σειρά, με βάση μια κοινή κατανόηση των στόχων της Ρωσίας και μια προσέγγιση που μπορούμε να πούμε ότι θα βασίζεται στην αρχή του ρεαλισμού. Την ίδια ώρα και σε σχέση με την πτήση της Ryanair από την Αθήνα που κατέβασαν οι αρχές της Λευκορωσίας, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχτηκαν την επέκταση των ήδη επιβληθυσών κυρώσεων με αφορμή την καταστολή της αντιπολίτευσης σε πλέον 78 φυσικά και 7 νομικά πρόσωπα. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται και 7 άτομα που φέρονται να έχουν άμεση εμπλοκή με την αλλαγή της πορείας της συγκεκριμένης πτήσης, για τα οποία προτείνονται ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.